Ο πανικός δεν χρειάζεται, γιατί όπως γνωρίζουμε κάθε χρόνο έχουμε το κρούσμα, τα κύματα αυτά της εποχικής γρήπης. Φέτος είναι το στέλεχος ή τα 1-1, τα οποία η γρήπη ξεκινά πάντα στα μέσα Δεκεμβρίου, φτάνει μέχρι το και τον Απρίλιο πολλές φορές, με κύρια έξαρση Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, όπου είναι το, η κορύφωση της γρήπης. Είναι κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια φαινόμενα και κάθε φορά νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα για την πρόληψη, για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, που είναι το πλέον βασικό. Ακόμα και τώρα μπορεί να εμβολιαστεί ο κόσμος. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν εμβολιαστεί, ακόμα και τώρα που είμαστε στην κορύφωση της γρήπης, πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να μείνει. Νομίζω για το θέμα της πρόληψης. Κύριε Λευθεράκη, ωστόσο λέγεται το εξής, ότι αν το πάμε αμέσως σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό και ξεκινώντας από εκεί, ακόμα και σήμερα κάποιος προλαβαίνει, όχι μόνο αν είναι σε ευπαθή ομάδα, αλλά ο καθένας από εμάς, έτσι, γιατί όλοι μεταφέρουμε. Όλοι μεταφέρουμε, όλοι μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο. Εμείς καλούμε απλώς τις ευπαθείς ομάδες, γιατί αυτές έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν επιπλοκές από τον ιό της γρήπης. Ο υγιής πληθυσμός, το πιθανότερο είναι όταν νοσήσει από τη γρήπη, θα περάσει, θα κάνει τον κύκλο της, θα είναι 3, 4, 5 μέρες, ίσως με λίγα πιο άσχημα συμπτώματα από ένα κοινό κρυολόγημα, αλλά θα αναρρώσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστούν. Πηγαίνεις στο γιατρό και ζητάς να εμβολιαστείς ή πηγαίνεις σε ένα φαρμακείο για να πάρεις το εμβόλιο? Το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί που ενδεχόμενα ακόμα να είναι συναχωμένοι, να είναι γρυπιασμένοι, να έχουν κάτι τις παραπάνω. Αυτοί μπορούν να το κάνουν άμεσα το εμβόλιο? Όχι. Θα πρέπει όλοι να απευθυνθούν στο γιατρό τους, να εξεταστούν και ο γιατρός θα καθορίσει αν μπορούν να κάνουν ή όχι, αν πρέπει να εμβολιαστούν. Και θα τους εμβολιάσει κιόλας όταν χρειαστεί. Με ποια συμπτώματα πρέπει να πάω άμεσα στο γιατρό? Τα συμπτώματα της γρήπης, όπως είπαμε, ξεκινάνε σε συμπτώματα κοινού κρυολογήματος πρώτες ένα-δύο μέρες, μια καταρροή, πονοκέφαλο, δέκατα, μυαλγίες. Όταν τα συμπτώματα αυτά επιταθούν, δηλαδή οι μυαλγίες γίνουν έντονες, ο πυρετός δεν υποχωρεί, ο βήχας αλλάζει, ή επίσης πολλές φορές μπορούμε να περάσουν τα συμπτώματα, να γίνουν πιο ήπια και ξαφνικά να επιδεινωθούν με ένα νέο βήχα ή με πυρετό ο οποίος δεν υπήρχε, θα πρέπει άμεσα να συμβουλευτούμε τον γιατρό. Όταν δυσκολεύεται η αναπνοή μας, είναι κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία είναι χειρότερα από μια απλή ίωση και τα οποία θα μας οδηγήσουν έτσι να πάμε στο γιατρό. Οι παρούσες καιρικές συνθήκες, γιατί από χθες έχει ακουστεί αρκετές φορές και αυτό, κύριε Λαθουράκη, αυτή δηλαδή η σκόνη ενδεχόμενα να επιδεινώσει κάποια κατάσταση και να προκαλέσει χειρότερες συνεπίες? Προφανώς και σε ανθρώπους που έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιοπάθειες μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη δυσκολία στην αναπνοή και να επιδεινώσει μια γρήπη η οποία θα μπορούσε να περάσει λίγο πιο εύκολα. Οπότε είναι και αυτός ένας λόγος να επισκεφθούν τον γιατρό τους, αν αισθανθούν δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνια δηλαδή, ή ταχύπνια, να αναπνέουν παραπάνω γρήγορα από ό,τι πρέπει, ή νιώθουν πόνο στο στήθος, ή οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα που μπορεί να τους ενοχλήσουν. Αυτά από την πλευρά του γιατρού, θα λέγε κάποιος. Από τη δική μου την πλευρά, τι πρέπει να κάνω σε όποια κατάσταση και αν βρίσκομαι, σε όποια ηλικία και αν είμαι, σε όποια κατηγορία και αν ανήκω, αν είμαι ανήλικος, αν είμαι ενήλικας, εάν είμαι σε ευπαθή ομάδα, και μιλάω για τα μέτρα υγιεινής που είναι απαραίτητα για τον καθένα ως φαίνεται από εμάς. Κοιτάξτε, ο ιός της γρήπης, όπως γνωρίζουμε, μεταδίδεται πολύ εύκολα από τον άτομο στο άλλο μέσω σταγονιδίων. Δηλαδή, όταν ένας ο οποίος είναι ασθενής, όπως δεν ξέρουμε ποιος ασθενεί έτσι στον περίγυρό μας, βήχει, φταγνίζεται ή ακόμα και με την ομιλία, μπορεί να διασπείρει τους ιούς στον αέρα μέσω αυτών των σταγονιδίων. Για τον λόγο αυτό, μεταδίδονται πάρα πολύ εύκολα και με τα χέρια. Γιατί όταν ακουμπάμε τα μάτια μας, ακουμπάμε το πρόσωπό μας, ακουμπάμε κάποια επιφάνεια, μεταδίδουμε τον ιό. Έτσι θα πρέπει προφανώς να καθαρίζουμε καλά-καλά τα χέρια μας με ενόπνευμα. Όποτε πιάνουμε κάποιον ο οποίος πιθανώς δεν είναι και ασθενής, θα πρέπει να φοράμε, ο ασθενής να φοράει μια μάσκα, να μην μεταδίδει τον ιό μέσω σταγονιδίων.
θα πρέπει, θέλει αερισμό των χώρων και καλή υγιεινή χεριών και προσώπου. Και οπωσδήποτε αποφυγή αυτές τις μέρες του συγχρονισμού, δηλαδή τον ερχόμαστε σε επαφή, σε συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους. Γιατί έτσι αυξάνεται η πιθανότητα της γρίπης. Όσοι δεν βήχουν και είναι ασθενείς ή φτερνίζονται, θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν το πρόσωπό τους, είπαμε, είτε με μια μάσκα, είτε να καθαρίζουν καλά-καλά τη μύτη τους με ένα χαρτομάντιλο, το οποίο δεν θα το κουμπάνε οπουδήποτε, αλλά θα το πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτά είναι τα βασικά, νομίζω, μέτρα πρόληψης και καλής υγιεινής που πρέπει όλοι να ακολουθούμε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι και μέτρα τα οποία μπορεί να ακολουθεί και κάθε παιδί με τη συμβουλή, με την βοήθεια και της οικογένειας των γονιών του, αλλά και με των δασκάλων, γιατί έχει πέσει και ένας ψιλοφόβος σε ό,τι έχει να κάνει με την μετάδοση του ιού και μέσα στα σχολεία μετά τα όσα τις τελευταίες ημέρες δυστυχώς συνέβησαν. Αυτό που ήθελα να πω και στους γονείς είναι ότι, και σε όλους μάλλον, ότι επειδή ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και ένα 24ωρο μετά την παρέλευση του πυρετού, θα πρέπει η ανάρρωση να γίνει και ένα 24ωρο μετά που το άτομο θα είναι απείρετο ο ασθενής και μετά θα πάει στο σχολείο του, στην υπηρεσία του, στη δουλειά του. Αυτό θα προφυλάξει και τους υπολείπους στο θέμα της μετάδοσης. Mm-hmm. Βασικό είναι αυτό που λέτε και δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πάνω σε αυτή την κουβέντα, γιατί με απλές λιτές λέξεις, λίγες λέξεις, λέμε τι είναι αυτό που χρειάζεται, μιας και πραγματικά αυτή την ώρα επικρατεί αυτός ο φόβος. Φόβος νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια του φυσιολογικού, δηλαδή να μην υπάρχει πανικός. Να μην υπάρχει αυτός ο πανικός, ο οποίος πολλές φορές προκαλεί δυσάρεστες καταστάσεις. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στα μέτρα υγιεινής, ο εμβολιασμός όπως είπαμε, και νομίζω ότι θα ξεπεραστεί και αυτή η γρήπη.